Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατέθεσε η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων της τραγικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για 70χρονο άνδρα που έχασε τη ζωή του λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του, επιχειρώντας να ξεφύγει από τις φλόγες με το αυτοκίνητό του. Όπως υποστηρίζουν στην αγωγή τα μέλη της οικογένειάς του, υπήρξε εγκληματική έλλειψη ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων οργάνων του κρατικού μηχανισμού. Η αγωγή στρέφεται συγκεκριμένα κατά του Ελληνικού Δημοσίου της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα. Υπήρξαν πολλές παραλήψεις, δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι, μεταφέρθηκαν εσφαλμένα οι δυνάμεις πυροσβεστικές από την Ανατολική Αττική στην Κινέτα. Δεν υπήρχαν από την αρχή τα πυροσβεστικά μέσα όταν στις 4.30 εμφανίστηκε η φωτιά στον Ταού Πεντέλες για να καταδραστεί στην πηγή της ή για να μην επεκταθεί περαιτέρω, όπως και πράγματι επεκτάθηκε και είχαμε τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Το επόμενο δίμηνο πρόκειται να κατατεθούν ακόμα 20 αγωγές από το ίδιο δικηγορικό γραφείο εκ μέρους οικογενειών θυμάτων. Από ποινικής πλευράς η προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται προς το τέλος της και στις 15 Ιανουαρίου αναμένεται να ασκηθούν σχετικές ποινικές διώξεις από τους εισαγγελείς. Πιθανότατα η υπόθεση θα διαβιβαστεί σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να διενεργηθεί κύρια ανάκριση.